Κύριε Ευαγγέλου, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας, κύριε Ευαγγελίου. Δεν είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται μια τέτοια, αν θέλετε, γιορτή του αθλητισμού στην Άρτα, αλλά όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, είναι μια σημαντική εκδήλωση, προσκεκλημένη, όπως είπαμε, δύο κορυφαίοι αθλητές και μια διοργάνωση άρτια δομημένη, ώστε και τα παιδιά που θα συμμετάσχουν να μπορέσουν να καταλάβουν πέντε πράγματα και να μπορέσουν και οι εκπαιδευτικοί να αποδώσουν στο μέγιστο το μήνυμα που θέλουν να περάσουν. Έτσι δεν είναι? Κύριε Ευαγγελίου, για να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, πολύ ωραίος ο πρόλογός σας και μου δίνετε την ευκαιρία. Μετά τις 14 Απριλίου που τελείωσε, που ήρθε ο Πύρος ο Δήμας, ο Δημήτρης ο Μπακοχρήστος και ο Χρήστος ο Τριφύλης για να μιλήσουν στα παιδιά για τις διαχρονικές αξίες του αθλητισμού, την αμέσως επόμενη ημέρα η κυρία Βασιλείου και προς τιμήν της, γιατί είναι μια εκδήλωση για να αποδίδουμε το δίκαιο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Άρτας, όπου εμείς ως Δήμος Αρταίων συνεισφέρουμε και συνδιοργανώνουμε. Mm-hmm. Η κυρία Βασιλείου λοιπόν μου είπε, και τώρα Δημήτρη ποιος, κύριε Ευαγγέλου, ποιος, δηλαδή εννοούσε ποιον θα φέρουμε με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Υπήρχαν κάποια ονόματα, εμείς θέλαμε όμως κάποιους οι οποίοι να έχουν εμπνεύσει και την γενιά τη δικιά μας, αλλά και κάποιους οι οποίοι να είναι νέοι και να εμπνέουν την νεολαία μας και να έχουν αφήσει παρακαταθήκη στην ιστορία του τόπου. Έτσι. Έχουμε λοιπόν την κυρία Βούλα Πατολίδου, Ολυμπιονίκη, γνωστή στο πανελλήνιο και στο παγκόσμιο αθλητισμό, και τον Παπακοσταντίνο τον Αντώνη, ο οποίος είναι πρωταθλητής Ευρώπης στο ελαφρό σκιφ, και πιθανόν, μάλλον είμαστε και γουρλίδες, κυρία Ευαγγελίου, και τυχεροί, γιατί τις προάλλες, πριν μια εβδομάδα, πήρε και το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κοπελασίας. Άρα, δύο καταξιωμένοι άνθρωποι, δύο οντότητες, οι οποίοι μπορούν να εμπνεύσουν και να γαλουχίσουν τους μαθητές μας με τις αρετές που εμείς θέλουμε να περάσουμε, όπως η προσπάθεια, όπως η επιμονή σε αυτό που θέλουμε να πετύχουμε, η αλληλοβοήθεια, η ευγενής άμυλα και ο πρωταθλητισμός για όποιον έχει τα κότσια και όποιον έχει τις ικανότητες να το πράξει. Αποτελεί και δική σας προτεραιότητα, κύριε Ευαγγέλου, γιατί σαν αρμόδιος αντιδήμαρχος παιδείας, είπα και λίγο πριν, καταπιάνεστε με θέματα τέτοια που αφορούν και μπορούν να περάσουν μηνύματα στα παιδιά. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι αυτοί οι αθλητές, στους οποίους κατά καιρούς έχουμε φιλοξενήσει στην Άρτα, έχετε διοργανώσει εκδηλώσεις. Είναι κορυφαίοι ο καθένας στο είδος του και γνωστοί στα παιδιά, δηλαδή τα παιδιά τους ξέρουν. Θέλουν να πλησιάσουν, θέλουν να τους ακούσουν και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό για το κέντρισμα που λέμε, για ένα κίνητρο στα παιδιά, στη νεολαία. Εμείς, κυρία Ευαγγελίου, θα δώσουμε το λόγο στα παιδιά μετά από μια μικρή εισαγωγή που θα κάνουν οι ομιλητές, οι προσκεκλημένοι μας μάλλον και οι ομιλητές, ας πούμε, της εκδήλωσης, θα δοθούν στα παιδιά η δυνατότητα σε κάθε σχολείο να απευθύνει ερωτήσεις και να λάβουν τις κατάλληλες απαντήσεις από αυτούς τους δύο. Να πάμε λίγο στη διοργάνωση τώρα, να δούμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Για το επόμενο διάστημα έχουμε την Κυριακή 2 Οκτώβρη στο ξενοδοχείο Βυζαντινό μία συνέντευξη τύπου των ομιλητών μας, όπου θα αναφέρουμε το σκοπό και τους στόχους της εκδήλωσης. Και μετά, την αμέσως επόμενη μέρα, Μπορεί να την παρακολουθήσουν αυτή τη συνέντευξη το κοινό, κάποιοι πολίτες δηλαδή που θέλουν να δουν από κοντά ή όχι? Είναι μια αίθουσα η οποία μας παραχωρείται και είναι αυστηρός για τους δημοσιογράφους, κυρία Ευαγγελίου. Ωραία. Να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν, ότι θα δεν τεθούν έχει νόημα ερωτήσεις, κάποιος, ναι, γιατί θέλουμε να είναι πεισμένος ο χρόνος, να σκεφτείτε ότι εκείνη την ώρα θα έρθουν οι προσκεκλημένοι μας. Είναι 6,5 ώρα το βράδυ, ναι. Οπότε οι άνθρωποι ίσα-ίσα που θα έχουν έρθει από Αθήνα θα ξεκουραστούν και θα πάμε κατευθείαν στη συνέντευξη τύπου. Και την άλλη μέρα το πρωί, περίπου 600 μαθητές, εδώ θέλω να κάνω ειδική αναφορά στην Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, γιατί όλο αυτό το εγχείρημα και όλη αυτή η εκδήλωση για να στηθεί
θέλει την ικανότητα και την οργανωτικότητα ανθρώπων. Εγώ δεν θέλω να πλέκω εγκόμια, όμως εδώ επειδή πρέπει να αναφερθούμε και να αποδίδουμε τα το κέσαρι στο κέσαρι, θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμο Αρτέων, κυρία Ευαγγελίου, και προσωπικά τον Δήμαρχο Αρτέων, τον κύριο Τσιρογιάννη, γιατί όταν έπεσε η ιδέα της εκδήλωσης αυτής, μου έδωσε την ευχέρεια των κινήσεων και την ευχέρεια του να αξιοποιήσω όλο το ανθρώπινο δυναμικό που εμείς θα θεωρούσαμε ότι είναι απαραίτητο για να στηθεί αυτή η εκδήλωση, όπως και την υλικοτεχνική υποδομή. Σωστά. Λοιπόν, να πούμε όμως, να μην ξεχάσουμε λίγο, την διεύθυνση της υπηρεσίας μου, το Τμήμα Παιδείας, την κυρία Αμέλιο, την κυρία Βασιλάκη, τα παιδιά από το Τμήμα Πληροφορικής, τον κύριο Σιγίζη, τον κύριο Νικολό, το Γραφείο Τύπου του Δήμου μας, και αντίστοιχα η κυρία Βασιλείου θα πει για το team των ανθρώπων που συνετέλεσαν στο να στηθεί αυτή η εκδήλωση. Λοιπόν, η εκδήλωση αυτή, η αθλητική αυτή εκδήλωση θα γίνει στο κλειστό γυμναστήριο τη Δευτέρα. Είναι το πρωί, ξεκινάτε, 10 η ώρα. Απ' έξω υπάρχει ένας χώρος για πάρκινγκ. Εκείνη την ημέρα θα χρησιμοποιείτε το πάρκινγκ αυτό, σας το ρωτώ. Γιατί είναι ερωτήματα, ξέρετε, που το μεταφέρουν και εμένα οι πολίτες. Η Δημοτική Αστυνομία, κυρία Ευαγγελίου, θα επιληφθεί του θέματος. Θα είναι κλειστό το πάρκινγκ και μπροστά, ο χώρος μπροστά από το κλειστό γυμναστήριο και ο χώρος πίσω που χρησιμοποιείται ως πάρκινγκ, γιατί εκεί εμείς φανταστείτε ότι πρέπει να επιβιβαστούν και να αποβιβαστούν περίπου τους 500 μαθητές. Παιδιά. Άρα, παιδιά, για να είμαστε σίγουροι εμείς, ήδη από σήμερα Παρασκευή ενημερώνονται όσοι έχουν αφήσει τα αυτοκίνητα, γιατί προφανώς είναι εργαζόμενοι και καλώς πράττουν, είναι ένα πάρκινγκ για να εξυπηρετηθούν. Όμως, την Δευτέρα θα ζητήσουμε συγγνώμη, θα πρέπει να παρκάρουν κάπου αλλού πηγαίνοντας στις δουλειές τους, γιατί προέχει η ασφάλεια των μαθητών. Τα και λεωφορεία τα οποία θα μεταφέρουν τους μαθητές στο κλειστό γυμναστήριο. Θα μεταφέρουν τους μαθητές και θα τους μεταφέρουν από όλο τον νομό, οπότε φαντάζεστε ότι θα είναι και υπηρεστικά, θα είναι και αστικά λεωφορεία, θα είναι και κάποια ταξί, κάποιοι γονείς οι οποίοι θα φέρουν κατ' εξαίρεση τα παιδιά τους στο χώρο, οπότε θα είναι και η αστυνομική διεύθυνση Άρτας, και εδώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Βασιλείου, τον ταξίαρχο, ο οποίος ήρθε δύο φορές στο χώρο να υποπτεύσει το χώρο και να μεθοδεύσει το πώς θα γίνεται, και θα υπάρχει και τροχονομικός έλεγχος και αστυνομικός εκεί μπροστά στο χώρο. Οπότε πιστεύω ότι από οργανωτικής πλευράς είναι όλα τακτοποιημένα. Ο κόσμος να ξέρει ότι δεν μπορεί την Δευτέρα το πρωί να παρκάρει μπροστά στο γυμναστήριο, γιατί θα έχουμε αυτή τη μεγάλη την εκδήλωση με μεγάλο πλήθος μαθητών. Τι ώρα λήγει η εκδήλωση αυτή? Η εκδήλωση ξεκινάει στις 10 η ώρα. Οι μαθητές θα αρχίσουν να προσέρχονται από τις 9 και 4. Θα υπάρχει ο χυμός τους, το νερό τους, τα οποία είναι χωρί. Ως τη 1 η ώρα θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες? Πιστεύουμε πως ναι, γιατί και το πρόγραμμα των ομιλητών μας είναι πυκνό. Άρα μέχρι τότε θα μπορούν όσοι, μάλλον δεν θα μπορούν να παρκάρουν στο χώρο αυτό, μετά τις 2 το μεσημέρι. Μετά τις 2, ναι, νομίζω, κυρία Ευαγγελίου, μετά τις 2 θα απελευθερωθεί ο χώρος, οπότε θα ξαναδοθεί και πάλι για... Άρα από την πλευρά του Δήμου είναι όλα έτοιμα και από εσάς, τα οργανωτικά, ό,τι χρειάζεται, και φυσικά η συνδιοργάνωση πάλι είναι προσπάθεια κοινή δική σας, εννοώ του Δήμου και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, και να σας ευχηθούμε και από εδώ καλή επιτυχία και στην φετινή αυτή διοργάνωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Να πω μια τελευταία λέξη, κυρία Ευαγγελίου, γιατί έχουμε τους χορηγούς μας, δεν θα τους αναφέρω αυτή τη στιγμή, όμως θα αναφερθούν στη συνέντευξη τύπου ένας προς ένα, γιατί οφείλω να τους ευχαριστήσω. Τους ζητήσαμε να ξαναέρθουν σε εμάς και να συνδράμουν, και με μεγάλη ευχαρίστηση το έκαναν. Εγώ θέλω να πω, και κλείνω με αυτή την λέξη, ότι πιστεύουμε στους μαθητές μας, πιστεύουμε στην νεολαία μας,
Και όταν υπάρχει ο εκπαιδευτικός που πιστεύει στον μαθητή του, ας πούμε, και ο πολιτικός εντός εισαγωγικών που πιστεύει στον συμπολίτη, στον συνδημότη, τότε δεν πηγαίνει κανένας χαμένος. Όμως, ό,τι κάνουμε, κυρία Ευαγγελίου, το κάνουμε από την αγάπη μας προς την νεολαία και προς τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ευαγγέλου. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Και μετά από εσάς, λοιπόν, να υποδεχτούμε στο στούντιο την διευθύντρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης νομοάρτας, την κυρία Κλεοπάτρα Βασιλείου. Σας ευχαριστώ.